Λέγομαι Ελισάβετ Τσέγκερ και ο σύζυγός μου είναι Γερμανός, κάτοικος εξωτερικού. Και προσπαθώ εδώ και 2 μήνες να βγάλω ένα ΑΜΚΑ προσωρινό για το εμβόλιο. Και με καθυστερούν. Την πρώτη αίτηση την είχα κάνει μετά το Πάσχα, την εβδομάδα μετά το Πάσχα και τη δεύτερη. Πού την κάνατε, πού την κάνατε? Εδώ στο ΚΕΠ. Στο... Κατερίνης. Ναι, ναι, εδώ στο ιδιωτικό ΚΕΠ. Και το δεύτερο το είχα. Στο ιδιωτικό ή στο. Εδώ ένα... στο ΚΕΠ ένα που έχει PayPoint που λέει. Εκεί. Έχω κάνει 2 αιτήσεις και το δεύτερο το είχα κάνει 24 Μαΐου και μέχρι τώρα δεν παίρνω απάντηση και δεν μπορώ να βγάλω προσωρινό ΑΜΚΑ για τον σύζυγό μου και δεν έχω κάθεται χωρίς εμβόλιο. Ο άνθρωπος είναι 73 χρονών. Δεν ξέρω τι πού να απευθυνθώ, δεν ξέρω άλλο πια. Έχω σταματήσει να μιλάω. Αλλά ΚΕΠ δεν έχει να πάτε στο ΚΕΠ. Πήγα, δεν με διώχνουν. Στο δημοτικό πήγατε. Και στο δημοτικό πήγα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μου λένε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με καθυστερούν τώρα 2 μήνες. Ναι, για ποιο λόγο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα? Δεν ξέρω. Εμείς λέει δεν είμαστε υπεύθυνοι. Ενώ έχει χαρτί, έχει βγει μια απόφαση ότι το ΚΕΠ είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Στο και... δημοτικό εκεί κάτω, ναι, στην Εθνική Αντίσταση πήγατε. 2 φορές πήγα και μου λένε επειδή έχει αφημί δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Αυτό μου λένε εμένα. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το εμβόλιο. Δεν ε? Μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Τώρα βγαίνει και το ΔΕΛΤΑ κύμα και ναι, κάθεται ο άνθρωπος και φοβάται. Μάλιστα. Εγώ έκανα γιατί εγώ είμαι Ελληνίδα και έχω το ΑΜΚΑ κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Για το σύζυγό μου μένω παρά. Μάλιστα. Εντάξει, θα το δημοσιεύσουμε. Εντάξει, δημοσίευσε το, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί να έχεις πρόβλημα? Γιατί, την αλήθεια λέω, δεν είπα τίποτα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχω ραντεβού τώρα. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου.